მანქანის ნაწილებში დამოული 6 ასაფეთქებელი მოწყობილობა და დანაშაულებრივი სქემა, რომელსაც სულში ახლაც იკვლევენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რეზონანსული საქმის გამოძიება დაიწყო. Με 14 κιλά εκρηκτικών υλών κρυμμένα σε μπαταρίες αυτοκινήτων θα επιχειρούσαν τρομοκράτες να ανατινάξουν, όπως όλα δείχνουν, ρωσικές πόλεις. Ένα διαφαινόμενο έγκλημα που απετράπη κυριολεκτικά στο παραένα από τις αρχές της Γεωργίας, που έφτασαν στα ίχνη του φωνικού φορτίου λίγο πριν αυτό περάσει τα ρωσικά σύνορα. Έπειτα από εβδομάδες κατασκοπίας, οι Γεωργιανοί πράκτορες κατόρθωσαν να κατασχέσουν 3 εκρηκτικούς μηχανισμούς στο συνοριακό πέρασμα και άλλους 3 στην πρωτεύουσα Τυφλίδα. Δαδγενήλια ρομ ασαφέτκεβελ მოწყობილობების სამხედრო წარმოების პლასტიკურ ასაფეთქებელ ნივთიერება C4 შეიცავს, რომლის მოქმედებაში მოყვანა შესაძლებელია ელექტროდეტონატორის და სპეციალური ტაიმერის საშუალებით. აღნიშნული ნივთიერების მუხტი სიმძლავრით ბევრად აღემატება ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილის მუხტს. Το σχέδιο καλωστημένο και απόλυτα συντονισμένο. Το φορτίο είχε αρχίσει το λαθρέο ταξίδι του με μίνιβαν από την Οδυσσό της Ουκρανίας και αφού πέρασε από Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία, εισήλθε στη Γεωργία στις 19 Ιανουαρίου. Από εκεί, βάσει σχεδίου, θα περνούσε με κοντέινερ στη Ρωσία. Τελικός προορισμός η πόλη Βορονές. Εγκέφαλος, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ουκρανός Αντρέι Σαρασίντσε, που είχε κατέλθει το 2020 ως υποψήφιος βουλευτής Κιέβου με το κόμμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Σαρασίντσε παρακολουθούσε λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή των εκρηκτικών στην Ευρώπη, για τη μεταφορά των οποίων είχε επιστρατεύσει, όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα, αλλά 12 άτομα που όμως αγνοούσαν το περιεχόμενο του φορτίου. Ρωμαγνησνούλη ασαπετκεμπέλη μοτσκομπιλόβη Σακαρτολο Σιεμουτανασί, κουέγνης μάσταμπιτ κατά αντγηλεβασί, Τσάρτουλη Ιγό, Σακαρτολο Σουίδη, Ουκραίνη Σαμ τα Σομχέτης Όρη Μοκαλάκε. Το Κίεβο τηρήσει γιεχθείως σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές σχέσεις του με τη Γεωργία είναι άκρος τεταμένες. Εξίσου τεταμένες είναι όμως και οι σχέσεις Τυφλίδας Μόσχας, με την πρώτη να υποδεικνύει πως εάν το τρομοκρατικό χτύπημα δεν αποτρεπόταν, ο Πούτιν θα κατηγορούσε χωρίς άλλο τη Γεωργία.